Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Fashion Fly. Ονομάζομαι Μαρία Βιτινίδου και θα βρισκόμαστε εδώ κάθε Κυριακή στις 5.30 ώρα το απόγευμα στο Alert TV. Σήμερα θα συζητήσουμε για την παραγωγή μόδας, για νέους δημιουργούς και επιχειρήσεις. Όμως, πριν σας συστήσω τη σημερινή μας προσκεκλημένη, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που στείλατε τα δεκάδες μηνύματα στους λογαριασμούς του Fashion Fly και στο email μας, αλλά και στα social media, στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook. Και σας ενθαρρύνω όλους να μας δηλώσετε τη συμμετοχή. Όσοι θέλετε να προβληθείτε στο Fashion Fly και να συζητήσετε την καινοτομία σας, το Fashion Fly είναι έτοιμο να απογειώσει τις δικές σας επιχειρήσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας προσκεκλημένη. Μαρία Αγκιστριώτη, welcome στο Fashion Fly, σε μία ακόμα εκπομπή που θα μιλήσουμε σήμερα και για βιώσιμη μόδα. Έτσι. Η Μαρία Αγκιστριώτη είναι και σπουδάστρια και απόφοιτος της σχολής Athens Fashion Club. Θα μας πει όμως περισσότερα για το τι έχει σκοπό να κάνει στο μέλλον. Μαρία μου. Γεια σου Μαρλέν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ έκανα πέρσι, τελείωσα το τμήμα μοδιστρικής στην Athens Fashion Club. Όπου, γιατί, ο λόγος που πήγα, που ξεκίνησα ήταν γιατί ήθελα να μάθω την κατασκευή του ρούχου στο έπακρο, να το κάνω στη τελειότητα. Και στη συνέχεια φέτος γράφτηκα στο τμήμα σχεδιαστών. Δεν σε έφτανε δηλαδή πέρυσι. Όχι, δεν με έφτασε, είναι το μόνο σίγουρο. Και δεν μου έφτανε ούτε και αυτό. Έτσι δημιουργούμε την όρεξη για εκπαίδευση και για μάθηση. Δεν μου έφτασε ούτε αυτό. Και γράφτηκα και στο τμήμα του μουλάζ. Γιατί πάνω απ' όλα μου αρέσει να κάνω, επειδή έχω ελεύθερο πνεύμα, μ' αρέσει να μην περιορίζομαι από το γεωμετρικό πατρόν. Ναι. Θέλω να κάνω ένα ρούχο από την αρχή γλυπτική πάνω στην κούκλα. Να εμβαθύνεις. Ναι, αυτό εννοώ. Υψηλή ραπτική. Ναι, γιατί κοίτα, για να μπει στο κομμάτι της υψηλής ραπτικής φυσικά πρέπει να ξέρεις γεωμετρικό. Έτσι. Φυσικά, εννοείται. Έτσι. Αλλά την ελευθερία που έχεις να παίρνεις ένα ύφασμα στα χέρια σου, να το βάζεις πάνω στην κούκλα και να κάνεις διαφορετικά σχήματα, είτε κοντά στο σώμα της κούκλας, είτε με όγκο προς το έξω, είναι μαγικό. Ακριβώς. Επομένως, έχεις μεγάλες βλέψεις, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι, θα ήθελα. Περιορίζονται εντός ορίων Ελλάδος ή σκέφτεσαι για κάτι για το εξωτερικό? Το ιδανικό θα είναι και στο εξωτερικό, φυσικά. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα ήθελα, έχω άπειρες ιδέες. Μόλις τελειώσω δηλαδή τώρα τον Ιούνιο. Θα ήθελα να κάνω ένα brand που έχω ήδη κάνει το branding μέσα στο μάθημα που υπάρχει στο Foundation. Για μια εταιρεία με αξεσουάρ, τα οποία θα είναι slow fashion, γιατί θέλουμε και στηρίζουμε τη βιωσιμότητα. Θα είναι δηλαδή slow fashion με ποιο τρόπο? Θα είναι κατά παραγγελία. Δηλαδή θα υπάρχει μια πολύ μικρή παραγωγή. Και από εκεί και πέρα θέλω να δώσω στον καταναλωτή φωνή. Γιατί υπάρχει το εξής πρόβλημα τη σήμερα εποχή. Οι καταναλωτές περιορίζονται στις επιλογές τους. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα καταστήματα που σου λέει «Εγώ έχω 10 προϊόντα, διαλέγεις από αυτά». Εσύ μπορεί να μην θες από αυτά τα προϊόντα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε εγώ θέλω να δώσω φωνή στον καταναλωτή, να μου δίνει αυτός τι θέλει και εγώ να το φτιάχνω. Είναι ότι πιο δημιουργικό έχω ακούσει μέχρι τώρα. Επειδή ακριβώς δουλεύεις και το bespoke fashion κατά παραγγελία, αλλά και από την άλλη το δίνεις και σε ένα limited edition. Ναι. Και αυτό όντως είναι slow fashion. Ναι. Δηλαδή, αν το κάναμε όλοι εμείς αυτό, αυτή τη στιγμή βιώσιμη μόδα θα ανθούσε παγκοσμίως. Που όμως δεν ανθεί, ενώ το συζητάμε και το συζητάμε και το συζητάμε, πολλές συζητήσεις και φιλοσοφίες, στην πράξη υπάρχει θέμα στην εφαρμογή. Ναι, δεν μπορούν εύκολα ούτε οι μεγάλες εταιρείες, αλλά ούτε και οι νέοι σχεδιαστές να μπουν στο slow fashion. Αφενός μεν γιατί οι μεγάλες εταιρείες έχουν μεγάλα έξοδα στο να αλλάξουν τον τρόπο και τη διαδικασία της παραγωγής. Σε ό,τι αφορά τους νέους δημιουργούς, στη δική σου περίπτωση, επειδή είναι και θέμα εκπαίδευσης. Γιατί αν δεν εκπαιδευτείς και δεν μάθεις όλες τις τεχνικές της αηφόρου ανάπτυξης, πώς μετά το fast fashion θα το κάνεις slow fashion. Ναι. Επομένως το κρατάμε αυτό το δημιουργικό. Βεβαίως, θέλω να ανοίξω και ένα ατέλειο κάποια στιγμή. Πάλι slow fashion, πάλι κατά παραγγελία. Θύμησέ μου, πού μένεις? Στο Λουτράκι. Το ατελιέ θα είναι στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι, αναγκαστικά, με τα δεδομένα τα σημερινά. Στο Λουτράκι. Ναι. Okay. Καλά, δεν μας πειράζει, γιατί στη συνέχεια μπορείς να έχεις και ένα online shop, αν θέλεις. Φυσικά, online θα είναι έτσι και αλλιώς. Και τα δύο, δεν το συζητάμε. Και θα ήθελα, δηλαδή, ειδικά για το ατελιέ, θα ήθελα να είναι σαν ένας ψηφιακός ράπτης. Ψηφιακός ράπτης. Ναι. Αυτή την ορολογία πρώτη φορά την ακούμε. Ψηφιακός ράπτης. Για κάντε λίγο πιο συγκεκριμένο. Θα σου πω, παραδείγματος χάρη, είσαι εσύ, μένεις στην Ολλανδία.
Με βλέπεις εμένα στο προφίλ μου στο Instagram ή μπαίνεις μέσα στο site μου. Σου έχω το application που μπορείς να βάλεις πώς να μετρηθείς και το να δίνεις τα μέτρα. Ξαναλέμε, το avatar. Ναι, αυτό θα μπορούσε να είναι. Βάζεις εσύ τα μέτρα σου. Και από εκεί και πέρα έχεις κάποια σχέδια που θα μπορείς να διαλέξεις. Και τα κάνω εγώ στα μέτρα σου. Λοιπόν, εγώ θα ενισχύσω λίγο την ιδέα σου. Καταρχήν, ό,τι μας έχει πει μέχρι τώρα η Μαρία Γκιστριώτη είναι όλα καινοτόμα ως ιδέες. Σου εύχομαι να τα εφαρμόσεις, έτσι περιμένουμε. Και εγώ αυτή. Θα ενισχύσω λοιπόν λίγο την ιδέα σου. Αν ανοίξεις λοιπόν ένα online shop, μπορείς να δημιουργήσεις τα δικά σου avatar, σωματότυπους, σωματογραμμές, ώστε η κάθε πελάτησα να μπορεί να διαλέγει ή να τροποποιεί το avatar, να το βάζει στα δικά της τα μέτρα και διαστάσεις και έτσι το ρούχο να γίνεται κατά παραγγελία ακριβώς και να το βλέπει και πάνω στο avatar live. Ναι, να μην ξεχνάμε να πούμε, Μαρία, ότι και εσείς εκπαιδευμένοι στο digital fashion. Φυσικά. Το Cloth 3D είναι ένα εκπληκτικό πρόγραμμα το οποίο μπορείς να σχεδιάσεις ψηφιακά όλα σου τα ρούχα. Ναι. Δεν υπάρχει πιο sustainable τεχνική αυτή τη στιγμή. Και να πούμε ότι είναι και από τις λίγες σχολές, αν όχι η μοναδική, που έχει Cloth 3D μαθήματα. Ακριβώς. Είμαστε η μοναδική σχολή που πριν 2 χρόνια παρουσιάσαμε διεθνώς στην έκθεση, την διεθνή έκθεση Moditissimo, για πρώτη φορά ένα digital catwalk, όπου όλα τα ρούχα είχαν σχεδιαστεί digital και αφού σχεδιάστηκαν digital και παρουσιάστηκαν σε μια digital πασαρέλα, στη συνέχεια εμείς επιλέξαμε τα καλύτερα από όλα αυτά που μας άρεσαν και τα φτιάξαμε σε μια φυσική μορφή. Επομένως, χαίρομαι που παίρνεις από εμάς πάρα πολλές ιδέες. Η εκπαίδευσή σου λοιπόν έγινε από το Λουτράκι μέσω της πλατφόρμας ή ερχόσουν στη σχολή? Πέρσι ήμουν αδιαζώσεις, φέτος κάνω εδώ. Και κάποια μαθήματα έρχομαι στο Μουλάς συγκεκριμένα. Εντάξει, γιατί πρέπει να γίνει διαζώσεις. Τα υλικά που τα βρίσκεις? Τα υλικά στο Λουτράκι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν υπάρχουν καν μαγαζιά με υφάσματα. Καθόλου, ναι, δηλαδή είναι ελάχιστα. Είναι δύσκολα. Είναι ελάχιστα, ναι. Οπότε αναγκαστικά έρχομαι στην Αθήνα, στο κέντρο πάω. Μερικές φορές, εντάξει, πάω και στην Πάτρα. Αλλά κυρίως εδώ, στο κέντρο. Ωραία, τότε θα κάνουμε το εξής. Θα δούμε μαζί με τους τηλεθεατές μας το βίντεο το οποίο τραβήξαμε για εσάς μετά από την περιήγηση που κάναμε στο κέντρο της Αθήνας σε όλα τα καταστήματα υφασμάτων με τα οποία συνεργάζεται η σχολή Athens Fashion Club. Πάμε λοιπόν να δούμε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Μαρία, γελάω αυτή τη στιγμή γιατί βλέπω ότι δεν άφησες κατάστημα για κατάστημα. Μπήκες μέσα σε όλα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι έχεις σκοπό να κάνεις με τα υφάσματα τελευταία τα οποία είδαμε.
Κοίταξε να δεις, έχω αυτή τη στιγμή δύο πορτφόλιο σε διαδικασία. Σε process of design. Ναι. Κοίταξε, και είναι όλα δύσκολα πορτφόλιο, γιατί έχω βάλει έννοια, δεν έχω βάλει ένα θέμα. Έχεις βάλει concept, εννοείς. Έχω βάλει το concept μου το ένα είναι ο πόλεμος, πώς σβήνοντας τον πόλεμο λέγεται. Μήπως είσαι και επηρεασμένη από τα διεθνή γεγονότα. Φυσικά πάντα οι σχεδιαστές άντλουν έμπνευση από τα γεγονότα που συμβαίνουν. Και το άλλο είναι για την κακοποίηση. Δηλαδή και τα δύο πολύ βαριά θέματα. Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και γυναίκες. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Τις συλλογές αυτές θα τις ετοιμάσεις για την αποφύτισή σου, θα τη δούμε σε μια εβδομάδα μόδας, για παράδειγμα. Για εβδομάδα μόδας δεν έχω σκεφτεί ακόμα, θέλω πρώτα να ολοκληρώσω και αργότερα ναι. Και θα πάρω μέρος και στο διαγωνισμό Μαρέντι Μόντα και έχω σχεδιάσει κάποιο μαγιό. Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχόμαστε εκεί. Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα σχετικά με τη βιώσιμη μόδα. Ναι. Τι φάσματα προτιμάς? Και πού τα βρίσκεις? Τα βρίσκεις καταρχήν στην Αθήνα, τα βρίσκεις κάπου αλλού? Κοίταξε, εγώ γενικά προτιμώ τα σταθερά υφάσματα. Αν είναι ελαστικά, με ελάχιστη ελαστικότητα. Τώρα για το πορτφόλιο του συγκεκριμένα έψαχνα, ας πούμε, οργάντζα, έψαχνα να βρω με φτερά, με δαντέλα, με... Τα fancy δηλαδή. Ναι, ήθελα, γιατί έχω διάφορα stages, ας πούμε, ειδικά για το θέμα της κακοποίησης, που είναι στην ουσία τρία διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι λίγο πιο ονειρεμένο, λίγο πιο light, λίγο πιο αυτό. Μετά έχουμε το δεύτερο θέμα που είναι... λίγο πιο κόζι, έχει πλεκτά, έχει... εκεί πάνε λίγο τα... αλλά μιλάμε για πλεκτά, όπως είναι τα chunky blankets που φτιάχνουν, τέτοια. Και μετά το τρίτο θέμα έχει πιο πολύ κρέπ και τα λοιπά. Κρέπ, σατέν, ρασμίρ, τέτοια... Κοίτα, ρασμίρ, επειδή το ανέφερες, ρασμίρ και πολυεστερικά υφάσματα, αλλά και μεταξωτά και σατέν ντουσέ, μπορούμε να βρούμε στη Μαρία Τσιρόνη. Ναι. Είναι γνωστό κατάστημα για χονδρική. Καταπληκτικά. Για χονδρική. Υφάσματα. Τώρα βέβαια έχουμε και τα καταστήματα Ιαννικής, με τα οποία συνεργαζόμαστε, να πήγαμε και στον Νίκο τον Κοσμίδη, που έχει εκπληκτικά υφάσματα. Από υλικά ραπτικής, τι γίνεται, τα βρίσκεις όλα? Τα βρίσκω τα περισσότερα. Ναι. Η αλήθεια είναι, υπάρχουν 2-3 μαγαζιά που έχουν μεγάλη ποικιλία και κάνουν εισαγωγές από το εξωτερικό. Και ακολουθούν και κάποια trends που υπάρχουν, γιατί κάθε χρόνο, όπως γνωρίζεις, βγαίνουν τα trends για τις επόμενες χρονιάς, είτε στα υφάσματα, είτε στα υλικά, είτε στις τρέσες, στα ρέλια, στις κορδέλες. Οπότε είναι καλό να ακολουθούν και τα διακοσμητικά στοιχεία της τάσης μόδας. Φυσικά. Και να τονίσουμε εδώ ότι μια πολύ ειδική έκθεση για τις νέες τάσεις, μετά από 18 μήνες που θα επικρατήσουν στη διεθνή αγορά, είναι η γνωστή έκθεση Premier Vision στο Παρίσι, την οποία επισκεπτόμαστε κάθε φορά και ως educational trip, δηλαδή σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι με τους σπουδαστές μας. Όμως εγώ θέλω να παραμείνουμε εδώ στα καταστήματα της Αθήνας, γιατί πραγματικά γίνεται πολύ αξιόλογη προσπάθεια από όλους τους προμηθευτές να καλύψουν τις ανάγκες και των σχεδιαστών και των βιοτεχνιών. Επομένως, πάμε να δούμε τώρα την περιήγησή μας στα καταστήματα με τα υλικά ραπτικής. Νομίζω ότι ό,τι αφορά το ένδυμα μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Από υλικά ραπτικής, υλικά διακόσμησης, τρέσες, στερά, πούπουλα, ημάντες. Ό,τι αφορά το ένδυμα, ό,τι θέλετε να ράψετε, μπορείτε να το βρείτε εδώ, στο κατάστημά μας. Η αλήθεια είναι ότι το κατάστημά μας είναι πάρα πολλά χρόνια, το 1962 από τον παππού μας. Στη συνέχεια πέρασε στα χέρια του μπαμπά και τώρα τα τελευταία 20 χρόνια σε μένα και στην αδερφή μου. Οπότε επιλέγουμε να φέρνουμε πάντα υλικά, καινούρια, φροντίζουμε τους πελάτες μας. We'll be right back.
εκείνη την ημέρα γιώσαμε τα παπούτσια μας, έτσι, το θυμάσαι. Και ήμασταν τυχερές που δεν έβριχε κιόλας. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία η βόλτα που κάναμε στο κέντρο της Αθήνας. Το ευχαριστήθηκα. Όμως θα σου πω ότι κάτι που αφορά εμένα. Εγώ σχεδιάστρια είμαι στο κέντρο της Αθήνας, οι επιχειρήσεις είναι εδώ, κατεβαίνω κάθε μέρα. Εσύ έρχεσαι από το Λουτράκι. Ναι. Πώς τους βρίσκεις όλους αυτούς τους προμηθευτές? Θα σου πω, κοίταξε να δεις. Αυτά πολλές από αυτές τις εταιρείες εννοείται μάθαμε μέσω της σχολής. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, άλλες συμμαθήτριες που έχω που είναι από τη Θεσσαλονίκη, ναι, από τη Δράμα. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με όλα αυτά τα μαγαζιά του κέντρου, ναι, είτε είναι για υφάσματα, είτε είναι για υλικά ραπτικής. Έχουν μείνει πίσω στο κομμάτι της τεχνολογίας, δηλαδή δεν έχουν ιντερνετική παρουσία σωστή. Είτε δεν υπάρχουν καν site, ώστε να πουλάνε online τα προϊόντα τους, να έχουν σωστές φωτογραφίες, σωστή περιγραφή. Γιατί όταν ο άλλος, παραδείγματος χάρη, είναι στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορεί να το πιάσει το ύφασμα, δεν είναι το ίδιο. Και μπορεί να μην το γνωρίζει κιόλας, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις και όλα τα υφάσματα που υπάρχουν. Mm. Η σωστή ιστοσελίδα πρέπει να έχει καλή φωτογραφία. Συγκεκριμένα, το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει και με κίνηση του υφάσματος, ένα βίντεο δηλαδή, για να δει πώς πέφτει το βάρος, πώς λειτουργεί. Και θα έπρεπε να υπάρχει και μια μικρή παραγραφούλα ότι το τάδε ύφασμα χρησιμοποιείται, είναι κατάλληλο για, ναι, αυτό, παραδείγματος χάρη. Δυστυχώς τα περισσότερα μαγαζιά στο κέντρο δεν έχουν ιντερνετική παρουσία ή αν έχουν είναι τα site λίγο έτσι... Mm-hmm. Αυτό όμως επιβεβαιώνει την ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού που πρέπει να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις και τέθηκε σαν θέμα πριν 2 χρόνια, ναι, με την ύπαρξη του κορονοϊού. Ναι, ναι, ναι. Η ανάγκη αυτή λοιπόν να έχουμε ψηφιακή παρουσία είτε με την ιστοσελίδα, την κλασική μορφή, είτε με τη μορφή μιας σελίδας στο Facebook, ναι, στο Instagram, τώρα πλέον και στο TikTok. Βρισκόμαστε, έχουν γίνει πάρα πολλά τα social media. Ναι, αυτή όμως η ανάγκη συνεχίζει και υπάρχει. Και έτσι λοιπόν ακόμα και εμείς δυσκολευόμαστε να εντοπίσουμε όλους αυτούς τους αξιόλογους προμηθευτές. Ωστόσο, μέσω του δικτύου της σχολής, εσύ έχεις πρόσβαση, όπως και οι σπουδαστές της σχολής Athens Fashion Club, σε όλους αυτούς. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι και κάποιος πρέπει να αρχίζει να ψάχνει και μόνος του. Μην τα περιμένει και όλα έτοιμα. Η δημιουργία έχει να κάνει και με την έβρεση των πρώτων υλών, εκθέσεις στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι και το εξωτερικό που θα πρέπει να αναζητήσει όλα αυτά. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα σου κάνω και μια άλλη ερώτηση. Στο κέντρο λοιπόν που βρεθήκαμε, θεωρείς ότι ήταν όλα τα καταστήματα χωροταξικά τοποθετημένα σε τέτοιο τρόπο που σε βοηθούσαν ως σχεδιάστρια να τα αναζητήσεις? Δεν ήταν όλα κοντά. Mm-hmm. Δηλαδή εννοώ το ένα δίπλα στο άλλο. Ναι, μεν σε μια περιοχή. Ευρύ αγορά. Ναι, βέβαια. Αλλά εντάξει, αν δεν γνωρίζεις που πας, μπορείς και απλά να περπατάς στα σοκάκια της Αθήνας και να ψάχνεις να βρεις. Βασικά κινηθήκαμε σε 2 δρόμους πολύ γνωστούς σε όλου. Αυτό, ναι. Αυτό. Εντάξει, βέβαια, είναι το ένα μαγαζί δίπλα στο άλλο, έτσι. Απλά πρέπει να ξέρεις και πού θα πας. Γιατί υπάρχουν πολλές αποθήκες, πολλές αποθήκες που να έχουν και τα μέτρα καν που θες. Γιατί μπορεί να έχουν ρετάλια. Βεβαίως. Δηλαδή, εσύ μπορεί να θες για να κάνεις μια παραγωγή, να θες έναν αριθμό μέτρων που να μην είναι διαθέσιμο. Τι θα σε διευκόλυνε? Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, εσένα, ως νέα σχεδιάστρια, τι θα σε διευκόλυνε για να μπορέσεις να έχεις άμεση πρόσβαση και εύκολη πρόσβαση σε όλους αυτούς τους προμηθευτές? Για μένα πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό που είπαμε πριν, με το ίντερνετ, σίγουρα. Το ένα. Και κατά τα άλλα να υπάρχουν στην ίδια περιοχή. Στην ίδια γειτονιά, σαν να λέμε. Κάτι σαν fashion district, κάπως έτσι. Ναι, αν μου λες για μένα ποιο θα ήταν το ιδανικό, αν με ρωτάς αυτό. Εντάξει, επειδή έχω μια φαντασία που καλπάζει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, αλλά θα ήταν ονειρεμένο. Θα ήταν ονειρεμένο να υπάρχει έτσι όπως το πες. Fashion district. Ακριβώς. Όπου, παραδείγματος χάρη, να γίνονται event μόδας, να γίνονται πασαρέλες, να γίνονται φωτογραφίσεις, να έχεις στούντιο, να είναι όλα τα μαγαζιά, είτε υφάσματα, είτε για υλικά, να είναι το ένα δίπλα στο άλλο, θα μπορούσε να είναι και κατηγοριοποιημένα. Παραδείγματος χάρη, αυτό το κατάστημα έχει ελαστικά, το άλλο έχει σταθερά υφάσματα, το άλλο έχει υλικό, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αυτό θα ήταν όνειρο. Να μπορεί να κάτσει, να έχει ένα χώρο έμπνευση στην ουσία ως σχεδιαστής, να πάει να κάτσει, θα μπορούσε να έχει και
παγκάκια και είναι λίγο πράσινο, λίγο φύση, λίγο κάτι. Θες και όμορφο περιβάλλον. Τα θες όλα δηλαδή. Τα θέλω λίγο, αφού θέλω την έμπνευση. Να σου πω, δεν είναι κακό να φανταζόμαστε κάτι το οποίο είναι ιδανικό για παραγωγούς μόδας, γιατί μην ξεχνάς ότι κάποτε υπήρχαν στο κέντρο της Αθήνας πάρα πολλά και παραδοσιακά επαγγέλματα και πολλά καταστήματα και εργαστήρια. Εργαστήρια απειλοποιών για τα καπέλα, δηλαδή καπελάδες που λέμε, ραφτάδες, μοδίστρες, άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το ξύλο ή το μέταλλο, το τροποποιούσαν, φτιάχναν διάφορες δημιουργίες, τέχνης. Είπες τώρα και ξύλο που είναι από τα αγαπημένα μου. Παλιά όμως, υπήρχαν όλα αυτά. Ναι. Με την βιομηχανική επανάσταση έγινε ένας μεγάλος μετασχηματισμός σε όλα τα κέντρα των μεγάλων πόλεων, όχι μόνο στις Αθήνας, και στο Λονδίνο και στο Παρίσι και στο Μιλάνο. Άλλαξε ο τρόπος παραγωγής και εξαφανίστηκαν τα περισσότερα από αυτά παραδοσιακά επαγγέλματα. Ναι. Εμείς όμως θέλω να μείνουμε σε αυτό το όνειρο που λες, στην ιδανική περιοχή για ένα παραγωγό μόδας. Εμείς θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε και κάτι το οποίο δικαιούμαστε, γιατί είμαστε επιχειρηματίες. Είσαι μία μελλοντική επιχειρηματίας. Ναι. Και δικαιούσε να έχεις εύκολη πρόσβαση και να αναπτύξεις την επιχειρηματικότητά σου, είτε στο κέντρο της Αθήνας, είτε γενικότερα. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ένα βίντεο σχετικά με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί το κέντρο της Αθήνας. Μαρλέν, είσαι τεκτική αρθρογράφος σε πολλά business portals με αντικείμενο την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Στο τελευταίο σου άρθρο έκανες αναφορά σε τοπική αυτοδιοίκηση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μόδας στο κέντρο της Αθήνας. Ποιες είναι οι προτάσεις σου? Προσωπικά πιστεύω ότι η Αθήνα μπορεί να γίνει κέντρο μόδας όπως πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι γνωστό ότι πηγαίνουμε στο Μιλάνο, στο Παρίσι, στο Λονδίνο για να κάνουμε αγορές σχετικές με τη μόδα. Για ποιο λόγο να μην ερχόμαστε και στην Αθήνα? Πιστεύω λοιπόν ότι η Αθήνα μπορεί να γίνει κέντρο μόδας αρκεί να συνεργαστούν τοπικοί φορείς, η πολιτεία, η περιφέρεια, ο Δήμος Αθηναίων και να δώσουν μια άλλη διάσταση στο κέντρο της Αθήνας. Έχω ορισμένες προτάσεις τις οποίες θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αυτές έχω μοιραστεί και στο άρθρο μου στο SL Press. Για παράδειγμα, co-working spaces. Co-working spaces εξειδικευμένα για το χώρο της μόδας υπάρχει μόνο ένα αυτή τη στιγμή από το 2016. Είναι ιδιωτική πρωτοβουλία της σχολής μόδας Athens Fashion Club. Θα ήταν πολύ διαφορετικό όμως και θα είχε άλλες διαστάσεις και άλλες δυνατότητες αν αυτό ήταν μια πρωτοβουλία από ένα κρατικό φορέα. Fashion districts και business days. Πάλι θα κάνω αναφορά στο Λονδίνο. Έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη περιοχή στον Ανατολικό Λονδίνο, στην οποία διαμένουν και εργάζονται όλοι οι παραγωγοί, σχεδιαστές και επαγγελματίες του χώρου της μόδας. Αυτό σημαίνει ότι οι συνεργασίες αναπτύσσονται γρήγορα. Και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα και βελτιώνεται και η βιωσιμότητα στην πόλη. Αντί να έχουμε δηλαδή suppliers στο εξωτερικό, τους έχουμε ακριβώς δίπλα μας. Με άλλα λόγια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας. Για να αναπτυχθεί όμως όλη αυτή η τοπική οικονομία, πρέπει να συνεργαστούν η κοινότητα των σχεδιαστών, των επιχειρηματιών και οι τοπικοί φορείς. Αυτή είναι η πρόταση και αυτή είναι και η πρόκληση για να δούμε αν από εδώ και στο εξής αυτό μπορεί να είναι. Μετά από το βίντεο που είδαμε, Μαρία, καταλαβαίνεις ότι έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και όλα αυτά θα ήθελα να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ωραία. Να συζητήσουμε λοιπόν πώς μπορούμε αυτές τις στρατηγικές να τις εφαρμόσουμε έτσι ώστε το κέντρο της Αθήνας να αναπτυχθεί πλέον για παραγωγούς μόδας, αλλά μέσα από νέα αναπτυξιακά μοντέλα. Για παράδειγμα, εσύ πριν λίγο ανέφερες να φτιάξουμε ένα fashion district. Ναι. Το ξέρεις ότι αυτό το fashion district στο Λονδίνο υπάρχει? Πήγα στο Λονδίνο. Πήγα στο Λονδίνο. Λοιπόν, θα σου πω εγώ. Στο Ανατολικό Λονδίνο υπάρχει ένα fashion district. Έχει ανοίξει μάλιστα ένας οργανισμός ονόματι Poplar, ένα πολύ μεγάλο κέντρο παραγωγής μόδας και είναι όλοι συγκεντρωμένοι εκεί, παραγωγοί, σχεδιαστές, handcrafters και όλοι συνεργάζονται μεταξύ τους. Αυτό είναι και sustainable, ξέρεις. Ακριβώς. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής δεν είναι απέναντι. Δεν είναι στην άλλη ήπειρο, είναι δίπλα σου. Η συνέργεια είναι μεγάλο πράγμα. Η συνέργεια, οι ιδέες, το inspiration. Άρα λοιπόν ένα fashion district, πιστεύεις ότι στο κέντρο της Αθήνας θα βοηθούσε? Άνετα, θα βοηθούσε και εμάς, αλλά και τις επιχειρήσεις τις ίδιες. Και αυτοί θα έχουν μεγαλύτερες πωλήσεις, αν μαθαίνανε να συνεργαστούν. Θα είχαν ανθίσει περισσότερο οι επιχειρήσεις. Φαντάζεσαι δηλαδή να έβγαινες έξω από το εργαστήριό σου που είχες εκεί ως σχεδιάστρια και να πήγαινες δίπλα και να έλεγες σε παρακαλώ θέλω δύο τόπια ύφασμα. Στείλτα μου. Τέλειο θα ήταν αυτό, δεν το συζητώ. Όπως παραδίπλα να ήταν ο κύριος με το εργαστήρι που φτιάχνει δέρμα και να μου έκανε τις δερμάτινες λεπτομέρειες. Ή τα καπέλα, ή τα αξεσουάρ, ή τις τσάντες, τα υποδήματα.
Έτσι, έτσι. Ωραία. Επίσης όμως, μία ακόμα ιδέα πολύ σημαντική, η οποία εφαρμόζεται και στο Λονδίνο, κάνω συνέχεια αναφορά γιατί παρατηρώ τη σκηνή των startups στο Λονδίνο, η οποία είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη. Σκέψου μόνο ότι στο Λονδίνο βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω από 60 accelerators και incubators στο αντικείμενο της μόδας. Ναι. Εδώ θέλω να πω ότι στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει μόνο ένας incubator αυτή τη στιγμή. Έχει δημιουργηθεί ως ιδιωτική πρωτοβουλία της σχολής μόδας Athens Fashion Club, ναι, από το 2016. Δηλαδή, incubator, ο οποίος αναπτύσσει νέους επιχειρηματίες, είναι δωρεάν η συμμετοχή στον incubator. Και μάλιστα και πέρυσι και φέτος έχουμε συνεργασία και με την Πορτογαλική Πρεσβεία, με την οποία αναπτύσσουμε πάλι νέους δημιουργούς με την υποστήριξη της Πορτογαλικής Πρεσβείας. Εδώ λοιπόν θα σε ρωτήσω, πού είναι το ελληνικό κράτος, δηλαδή πού είναι η πολιτεία να υποστηρίξει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα? Κοίταξε να δεις. Καταρχάς να ξεκινήσω και να σου πω ότι για ένα νέο σχεδιαστή, για να ξεκινήσει μια επιχείρηση, απαιτείται ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο. Ναι. Το οποίο αν δεν το διαθέτει, μπορεί να είναι το μεγαλύτερο ταλέντο του κόσμου, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει. Γι' αυτό θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό να υπάρχει στήριξη από την κυβέρνηση, είτε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μπράβο. Έκανα αυτή τη δουλειά κάποτε και τα γνωρίζω. Υπάρχουν για νέες επιχειρήσεις. Εντάξει, θα μπορούσαν να γίνουν ίσως και για συγκεκριμένο κλάδο, κάπως λίγο πιο... Άρα λοιπόν μιλάς για μια στρατηγική της πολιτείας, η οποία θα βοηθήσει και επιχειρήσεις και νέους δημιουργούς να αναπτυχθούν επιχειρηματικά. Ναι. Αυτό όμως είναι μόνο ένα κομμάτι, δεν είναι μόνο το κεφάλαιο. Χρειαζόμαστε υποδομές. Για παράδειγμα, στο κέντρο της Αθήνας... Φυσικά, εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι εύκολο να κυκλοφορήσεις. Ναι. Σκέψου ότι στις μεγάλες πόλεις, πάλι ξανακάνω αναφορά στο Λονδίνο, αν θέλει κάποιος να περπατήσει, να κάνει ένα πολύ μεγάλο περίπατο στην South Bank, παράλληλα δηλαδή βρίσκει πάρα πολλά εργαστήρια, ναι, στα οποία φτιάχνουν ρούχα. Εδώ δεν υπάρχει συζήτηση για μεγάλο περίπατο, όχι, ούτε εννοούμε τον γνωστό περίπατο, ναι, ναι, αυτό της Αθήνας. Εδώ δεν υπάρχει ο τρόπος να έχεις πρόσβαση εύκολη στο κέντρο της Αθήνας. Άρα πόσο προμηθευτής θα στείλει τα προϊόντα του ή θα δεχτεί πελάτες? Δεν είναι εύκολο αυτό. Ναι, ισχύει. Η προσβασιμότητα λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Όπου εδώ έχει ρόλο η πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια. Άρα ναι, χρειαζόμαστε δίπλα μας να έχουμε αρρωγούς στην επιχειρηματικότητα, το κράτος. Ναι, ναι. Εκεί καταλήγουμε. Ισχύει αυτό. Κάτι άλλο. Θα σε διευκόλυνε να έχεις δίπλα σου έναν επενδυτή με τον οποίο θα συζητούσες τον τρόπο της ανάπτυξης της επιχείρησής σου? Φυσικά. Θα ήταν ο μέντορας σου, θα ήταν ο άνθρωπος που μπορεί να σε υποστηρίξει? Φυσικά, με τη αυτό θα μπορούσε να γίνει στο συνδυασμό με το incubator που λες. Παραδείγματος χάρη, αυτό που έλεγα πριν, ότι υπάρχουν πάρα πολύ μικροί σχεδιαστές που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βγάλουν το brand τους. Λόγω είτε της έλλειψης κεφαλαίου που λέγαμε, είτε λόγω ότι δεν έχουν τη γνώση του marketing. Οπότε, έτσι, ιδανικά στο μυαλό μου, εγώ το έχω σκεφτεί ότι θα μπορούσε να γίνει σαν μια πλατφόρμα με διάφορους μικρούς σχεδιαστές, οι οποίοι θα μπορούν να φτιάχνουν δημιουργίες, να τις ανεβάζουν, να υπάρχει μια κοινή υποστήριξη από πίσω για όλους. Και να φέρνει κόσμο από το εξωτερικό. Ακριβώς. Να αγοράσει ελληνική μόδα. Ναι. Ελληνική μόδα, δηλαδή εμείς βάλαμε τις βάσεις πριν 2.000 χρόνια. Αυτή τη στιγμή η ελληνική μόδα, ναι, υπάρχει στο εξωτερικό, αλλά τους νέους δημιουργούς δεν τους γνωρίζουν. Δεν έρχεται κανένας από το Λονδίνο, ναι, το Μιλάνο, το Παρίσι να αγοράσει στην Αθήνα ελληνική μόδα. Ναι. Αντιθέτως, εμείς πηγαίνουμε. Εννοείται. Παρίσι, Λονδίνο, Μιλάνο. Έτσι. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν θα σου κάνω μία ακόμα ερώτηση. Τι θα έλεγες λοιπόν αν υπήρχε πάλι από την πολιτεία μία προώθηση ώστε να γίνει η Αθήνα πλέον τουριστικός προορισμός για τη μόδα? Όχι για να πάμε σε μια παραλία, να περάσουμε όμορφα, το φαγητό είναι εξαιρετικό. Αλλά εννοείται ότι μπορεί να γίνει, ναι, σε διακόπτω κιόλας, αλλά ναι, μου δίνεις ιδέες. Εννοείται ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμα και διακοπές με βάση αυτό. Και διακοπές παράλληλα με μόδα. Διακοπές παράλληλα με μόδα. Σε πολλούς κλάδους κανονίζουν τέτοια trips στην Ελλάδα και μαζί με τη δουλειά έχουν και τη διασκέδαση. Άρα λοιπόν, εσείς που ακούτε εκεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια, την πολιτεία, η νεοφυής επιχειρηματικότητα χρειάζεται υποδομές, χρειάζεται στρατηγικές και μην ξεχνάμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας. Και έτσι ανοίγουν και οι θέσεις εργασίας. Ναι. Μαρία μου, σε ευχαριστώ σε αυτό το σημείο. Να είσαι καλά. Θέλω να μου υποσχεθείς κάτι. Θα μου ξαναέρθει σε μία ακόμα εκπομπή πάλι να συζητήσουμε για την νεοφυή επιχειρηματικότητα στην Αθήνα
και να μας δείξεις βέβαια και τη συλλογή σου. Oh. Ελπίζω να την έχεις ολοκληρώσει. Υπόσχομαι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, Μαρλίν. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ένα ακόμα επεισόδιο του Fashion Fly. Αυτή τη φορά μιλήσαμε για παραγωγή, για μόδα, για βιώσιμη μόδα. Όποιος θέλει να συμμετάσχει σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Fashion Fly και να προβάλλει την καινοτομία του και την επιχείρησή του, αρκεί να στείλει email στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε ξανά την επόμενη Κυριακή. Γεια σας.